Είναι πάντω είδηση η ανακοίνωση τη λίστα Εχηλέα Τόπα Καλησπέρα των 29 πρώτων χωρών, πολίτε των οποίων θα υποδεχθούμε από τι 15 Ιουνίου. Και το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε αυτή τη λίστα είναι και η Γερμανία, που είναι η σημαντικότερη αγορά για μα. Ναι, διότι είχαμε 4 εκατομμύρια Γερμανού τουρίστε το 2019. Ωστόσο, για να έρθουν οι Γερμανοί τουρίστε εδώ, θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν το φόβο που υπάρχει mm -hmm. και το γεγονό ότι υπάρχει ύφεση σε όλη την Ευρώπη, που είναι ένα αποτρεπτικό παράγοντα. Και έχουμε πληροφορίε από αυτού, δηλαδή σε σχέση με τα ποσοστά Γερμανών που θα πρέπει να περιμένουμε σε σχέση με άλλε χρονιέ. Σε έρευνε που έχουν γίνει, φαίνεται ότι από εκείνου που ταξίδεψαν πέρσι, ένα 60% λέει ότι δεν είναι διατεθειμένο να ταξιδέψει έω το τέλο Αυγούστου. Τώρα, ένα ερώτημα που υπάρχει αφορά μια γκρίζα ζώνη αυτή τη ιστορία. Δηλαδή, τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιο πολίτης πολίτη, ταξιδιώτη μια χώρα που δεν βρίσκεται στη λίστα των 29 χωρών, επιλέξει να ταξιδέψει σε μία από αυτέ για να έρθει μέσω τρανζιτ ε, στη χώρα μα. Πώ καλύπτεται αυτό, Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, οι επιβάτε αυτοί θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών. Εάν κάποιο Βρετανό, για παράδειγμα, επιλέξει να έρθει στην Αθήνα μέσω του Βερολίνου, τότε θα μπαίνει σε καραντίναση. Mm -hmm. Και τι γίνεται, ε, τέλο, λέει, από 1η Ιουλίου, τι γίνεται με τι άλλε χώρε που μα αφορούν, τι άλλε μεγάλε αγορέ. Από τι μεγάλε αγορέ φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πιο εύκολη σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, που όπω βλέπουμε, είχε, είχαμε 1,5 εκατομμύρια. Με τουρίστε το 2019, mm -hmm. αλλά και την Ιταλία, δύο από τι πέντε. Ε, Μεγαλύτερε ε, αγορέ για την Ελλάδα. Δύσκολα αναμένεται να είναι τα πράγματα αρκετά σαφή αφήσω ό,τι αφορά τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά που είναι η Βρετανία, δεδομένου ότι υπάρχει το θέμα τη καραντίνα για όσου πηγαίνουν στη Βρετανία. Άρα, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Μεγάλη ασάφεια για τι ΗΠΑ. Και επίση το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία, η οποία είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύονται οι διεθνεί πτήσει από και προ τη χώρα έω τον Αύγουστο. Άρα, αν δεν αλλάξει κάτι, αυτέ οι τρει αγορέ δίνουν πάνω από 5 εκατομμύρια τουρίστε για την Ελλάδα εδώ στο 2019. Γάλλου και Ιταλού να περιμένουμε όμω από 1η Ιουλίου. Γάλλου και Ιταλού κατά πάσα πιθανότητα ναι, δεδομένου ότι υπάρχει εκπεχρασμένη βούληση και των κρατών αυτών αλλά και των αεροπορικών εταιριών. Ήδη η Air France έχει ανακοινώσει ότι από τι 8 Ιουνίου αυξάνει τι πτήσει από και προ την Αθήνα. Άρα, ξεχνάμε Αμερικάνου, Ρώσου και Βρετανού. Με τα έω τώρα δεδομένα, αυτό φαίνεται ότι θα Φάλλη. γίνει. Να σου πω επίση πριν κλείσω ότι η Ελλάδα σκοπεύει να τρέξει και μια εκστρατεία, δύο εκστρατείε για την προβολή του τουριστικού προϊόντο. Η μία θα ξεκινήσει στην Ευρώπη σε επίπεδο social media την επόμενη εβδομάδα και θα πάει ω αρχέ Ιουλίου. Και μία δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και πάλι στοχευμένη αυτή τη φορά και όχι ό,τι το παρελθόν για την προώθηση τουριστικού προϊόντος. Αγγελέα, σε ευχαριστούμε πολύ.